Δεν λειτουργήσε σήμερα ο βρυφονηπιακός σταθμός του Δήμου Βόλου Αρίωνας μετά την εκδήλωση συμπτωμάτων γαστρεντερίτιδας σε 20 μικρά παιδιά, τρία από τα οποία διαπιστώθηκε ότι είχαν προσβληθεί από το μικρόβιο της σαλμονέλας. Οι υπεύθυνοι του σταθμού τον κράτησαν σήμερα κλειστό και έκαναν νέα απολύμανση στους χώρους του. Τα κρούσματα γαστρεντερίτιδας παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες σε 20 παιδιά, από τα οποία 8 μεταφέρθηκαν από τους γονείς τους στο νοσοκομείο του Βόλου. Σε 3 από τα παιδιά εντοπίστηκε το παθογόνο στέλεχος της σαλμονέλας. Ευτυχώς κανένα από τα παιδιά δεν αντιμετωπίζει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας, ωστόσο ο Αρίωνας παρέμεινε σήμερα κλειστός περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους. Για προληπτικούς λόγους, για να προστατεύσουμε τα υπόλοιπα παιδιά και τους γονείς. Και για ψυχολογικούς λόγους, είπαμε να κλείσουμε σήμερα το σταθμό. Ξανακάναμε απολίμανση χθες το απόγευμα, ενώ είχαμε κάνει πριν ένα μήνα ξανά. Ξανακάναμε για προληπτικούς λόγους πάλι και περιμένουμε κάτι άλλο. Πάντως, από Δευτέρα θα λειτουργήσετε? Από Δευτέρα θα λειτουργήσουμε κανονικά. Η διευθύντρια του παιδικού σταθμού διαβεβαίωσε ότι λαμβάνονται όλα τα μέτρα υγιεινής και καθαριότητας και ανέφερε ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν υπήρχε συμπτωματικά στο ημερήσιο πρόγραμμα διατροφής των παιδιών κοτόπουλο ή αυγό, που θεωρούνται ύποπτες τροφές για το μικρόβιο της σαλμονέλας. Όλο τυχαίως, τις τρεις τελευταίες εβδομάδες δεν είχαμε στη διατροφή μας κοτόπουλο και αυγά. Που σημαίνει, θεωρούμε ότι είναι εξωγενής παράγοντας ο οποίος έφερε κάποιο παιδί εδώ και εντάξει υπήρξε μια διασπορά. Εμείς εδώ τηρούμε τις προδιαγραφές καθαριότητας και υγιεινής ήδη και όχι εξαιτίας της γαστρεντερίτιδας η οποία δεν ξέραμε ας πούμε αν θα προκύψει τώρα. Για τη νέα γρήπη έχουμε πάρει ήδη μέτρα, απολυμμένουμε τους σταθμούς, καθαρίζουμε με διάλειμμα χλωρίνης ας πούμε στο νερό, τα πάντα, σύμφωνα με τις εντολές του ΕΦΕΤ. Είχαμε κάνει και σεμινάρια στο προσωπικό, μέσω ΕΦΕΤ, για τους τρόπους αντιμετώπισης, έχουμε πάρει απολυμαντικά. Ο Δήμαρχος Βόλου Αλέκος Βούλγαρης καθησύχασε τους γονείς διαβεβαιώνοντάς τους ότι οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν με ιδιαίτερα αυστηρές συνθήκες υγιεινής. Θέλω να τονίσω ιδιαίτερα την καθαριότητα που υπάρχει στις κουζίνες των πνευματικών σταθμών. Είναι μια καθαριότητα την οποία δεν τη βρίσκουμε ακόμη και στα σπίτια μας. Δηλαδή οι υπάλληλοι, οι μαγείρισες και όλο το προσωπικό που δουλεύουν στα θέματα της τροφοδοσίας των παιδιών δουλεύουν υπεύθυνα και πραγματικά. Αυτό το φαινόμενο που παρουσιάστηκε θα μπορούσε να εμφανιστεί και οπουδήποτε αλλού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας έλαβαν δείγματα νερού και τροφίμων που καταναλώνονται στον Αρίωνα και τα έστειλαν στο παράρτημα του ΕΦΕΤ στη Λάρισα ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εργαστηριακές αναλύσεις.